Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Σταμύρης, εξακίνθο γρουμόμενος, λοιπόν, της μεγάλης οικογένεια των Σταμύριδων. δεν έχω κανένα φίλο, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμων οδικών ατυχημάτων. Τον έχουμε εδώ τον κύριο Σταμύρη, διότι ο Αύγουστο ήταν ένα αιματηρό μήνα για την Αττική. Έγιναν, παρακαλώ, προσέξτε, 469 ατυχήματα εκ των οποίων τα 20 θάνατη φορά, τα υπόλοιπα είχαν τραυματισμούς σοβαρότερους ή ελαφρύτερους, αλλά πάντα τους τραυματισμούς, 469 ατυχήματα μέσα ένα μήνα. Δηλαδή γίνονταν κάπου ε, 15 ατυχήματα τη, την ημέρα. Τη, την ημέρα. Γιατί συνέβη αυτό. Συμπάθαμε γιατί... τον, τον Αύγουστο που ήταν η πόλη άδεια. Η υποτίθεται. πόλη άδεια θεωρεί ο κόσμος ότι έχει την ελευθερία να τρέξει, αυξάνει τις ταχύτητες, ε, δεν προσέχει όπως πρόσεχε όταν υπάρχει πολλή κίνηση στον δρόμο. Και επίσης το καλοκαίρι ξέρετε καλά ότι και θα πιούμε λίγο παραπάνω mm. και δεν θα κοιμηθούμε όσο πρέπει και θα βγούμε γιατί είναι καλοκαίρι και όλα αυτά μαζί. Αυξάνονται τα τυχήματα. Μα περιγράφετε Μα περιγράφετε τι αιτίε τώρα, αν καταλαβαίνω σωστά ε, των ατυχημάτων. Ε, οι αιτίε αυτέ είναι, είναι, είναι οι μικρέ. Ποιε είναι οι βασικότερε αιτίε των ε, ατυχημάτων και δι των θανατηφόρων. Από, από αυτά που βλέπετε, εσείς ως η... νομίζεις, έτσι, Κοιτάξτε τα... Να σας πω. τα, βασικά. Οι αιτίε των ατυχημάτων κυρίως είναι η μη, ε, έλλειψη προσοχής, η έλλειψη προσοχή, συγγνώμη, ε, ότι δεν έχουν τον, τον νου τους οι οδηγοί. Διάχυση, mm. δηλαδή, ναι, ναι, διάχυση, δηλαδή ναι, ναι, διάχυση προσοχής. Δεν έχουν τον νου τους. Η οποία, οποία από τι μπορεί να προέρχεται. Μπορεί να προέρχεται από την ώρα που μιλάνε στο κινητό, το κινητό ε, προσοχή ε, τους, ε, σκέφτονται κάτι άλλο, χαζεύουν, ε, πολλά πράγματα μπορούν να δουν. Είναι κουρασμένοι, είναι κουρασμένοι Επίσης, αυτά είναι τα, ε, τα καθημερινά. Όμω συναντάμε πολλέ φορέ ότι υπάρχει και μέθη, υπάρχει ε, 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 κατανάλωση ουσιών. Ε, είναι, ε, ε. είναι συνηθισμένο αυτό, ε! Περισσότερο, ίσω από ό,τι μπορούμε να να φανταστούμε. Κοιτάξτε, μέθη, θα μέθη, συναντάμε... Κασταθείτε τώρα, θα ρωτήσουμε όλα. Είναι μπάφη, ή είναι άλλε ουσίε. Yeah, Κοιτάξτε, δηλαδή, στα, κάνει κάποιο για λέω δεν είναι από στατιστικά, είναι από τα τροχιά yeah. που έχουμε δει. Yeah. Τα τροχιά λοιπόν που αναλύουμε είναι συνήθω και δυστυχώ είναι θανατηφόρα. Ή με πολύ σοβαρού τραυματισμού. Σε αυτά τα ατυχήματα παίζει ρόλο κατά κύριο λόγο η με υψηλή ταχύτητα και παίζει ρόλο και ότι πολλέ φορέ συναντάμε μέθη. <συγλώνα> που σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα ο οδηγό να οδηγεί να... σωστά. Και να, αντιδράσει... και να αντιδράσει έγκαιρα σε ένα κίνδυνο. Τι σημαίνει έγκαιρα, Σημαίνει ότι αυξάνει το χρόνο τη αντίδραση του οδηγού, ο οποίο μα από του οδηγού δεν ξέρει πόσο είναι τελικά, δηλαδή πόσο χρόνο θέλει να αντιδράσει, δεν ξέρει ότι αν κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα διανύει 27 μέτρα το δευτερόλεπτο, και... δεν τα ξέρει κανεί. Και, και ήφιστα ο άνθρωπο να υπερεκτιμά εκτι... τι δυνάμει του ναι. και επίση. Μέσα σε στενού δρόμους βλέπετε ότι εφόσον του λέει ο κώδικα 50 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, πάει με 50. Ενώ δεν πρέπει να πάει με 50, πρέπει να πάει με 30. Γιατί μπορεί να πεταχτεί ένα παιδάκι, ένα πεζό. Yeah. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που δημιουργούν σοβαρά τροχιά ατυχήματα. Μια που είστε πραγματογνώμων, θα ήθελα να πείτε εδώ στου θεατέ μα πόσο χρόνο, μάλλον πόση απόσταση χρειάζεται κάποιο ο οποίο. Ε, τρέχει με 50 χιλιόμετρα για να σταματήσει και να αποφύγει ένα κίνδυνο, κάποιο με 100 χιλιόμετρα και κάποιο με 150 χιλιόμετρα. Να το πω απλά για να mm -hmm. κάνει τον υπολογισμό ο κόσμο. Εάν πολλαπλασιάσουμε στο περίπου την ταχύτητα που πηγαίνουμε από τον εαυτό τη, βγάζουμε τα μέτρα που θέλουμε να σταματήσουμε. Δηλαδή, αν πηγαίνουμε 50 χιλιόμετρα την ώρα, θέλουμε 5-5 25. Περίπου. 250 25, μέτρα. Όχι, 25 με 30 μέτρα. Ά, 25 με 30, 30 μέτρα. Έτσι. Περίπου. Αν πηγαίνουμε με 100, υπολογίστε. Περίπου 100 μέτρα. Α, α, ο ο κόσμο δεν μπορεί να καθίσει να υπολογίσει. Συνήθως τι κάνει. Πηγαίνει στον δρόμο και βλέπει μπροστά του αυτοκίνητο και υπολογίζει περίπου με την εμπειρία του mm. ότι πρέπει να κρατήσει τέτοια απόσταση. Και εννοεί ότι όσο περισσότερη εμπειρία έχει, τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Ναι, γιατί αισθάνεται πιο ασφαλή, πιο άνετο στην οδήγηση. Και, και δεν εξετάζει που αυτό που λέμε, ότι κανένα δεν σκέφτεται ότι. Διανύει 27 μέτρα το δευτερόλεπτο με 100 χιλιόμετρα την ώρα. 27 μέτρα το δευτερόλεπτο είναι πάρα πολλά για να σταματήσει κάποιο και να προλάβει κάτι που θα δει στα 20 μέτρα. Yeah. Έτσι. Ή στα 30 μέτρα. Άρα, καταλαβαίνετε, τα μεγέθη και για ποιο λόγο γίνονται τα ατυχήματα. Ωραία. Υπάρχει, ε, από τα στοιχεία που έχετε εσείς, υπάρχει ηλικιακή κατάταξη των ε, ε, ατυχημάτων. Δηλαδή, σηχνά, με σε τι ηλικίες... Συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα και σε τι ηλικίε ε, αντιστοιχούν τα σοβαρότερα ατυχήματα. Δεν έχω στατιστικά, αλλά από τα ατυχήματα που έχουμε αναλύσει, συνήθω είναι νέοι. Είναι Δυστυχώ. Και είναι, και είναι δυστυχία αυτό. Έτσι. Δυστυχία, είναι δυστυχία γιατί η, για χώρα, η κάθε εμάς. οικογένεια περιμένει να πάει το παιδί της στο σπίτι, να το αγκαλιάσει. Και αυτό δεν γίνεται. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο που να έχουμε τα παιδιά μα ασφαλή. Μαθαίνουμε τα παιδιά μα γράμματα, προσπαθούμε να τα κάνουμε επιστήμονε και εν τέλει δεν τα μαθαίνουμε να είναι ασφαλή. Να περπατάνε στον δρόμο είτε πεζή είτε με το αυτοκίνητο και να έχουν ασφάλεια. Μισό λεπτά και να Μισό λεπτάκι να σα διακόψω, απλώ επειδή τώρα με, με ενημερώνουν οι αρχιστέκτε μα, ε, ότι έχουμε μια νέα Ιτα Τζόνσον στο κοινοβούλιο. Πέρασε η αναβολή του, του Brexit. Αναμενόμενο και αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω ε, κάτι κύριε Σταμίρη για να μην αφήσουμε τη συζήτησή μας, είναι πολύ σημαντική. Ε, υπάρχει μία κουβέντα για τους άνω των 70 mm -hmm. και τα διπλώματα και αν πρέπει να επαναξετάζονται η δυνατότητά τους ε, η οδηγική για να πάρουν τα διπλώματα ξανά κλπ. Εσείς έχετε μία... Ε, εμπειρία. εμπειρία. πολύ σοβαρή. Πολύ δραματική βέβαια, σε δραματικό επίπεδο, αλλά πα μια εμπειρία που σα σας κάνει να βλέπετε τα πράγματα κι αλλιώ. Ποια είναι η άποψή σα γι' αυτό, Θα σα απαντήσω ω εξή. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι εξ αρχή τα διπλώματα δεν πρέπει να δίνονται με τον τρόπο που δίνονται. Πρέπει τα διπλώματα να, να σιγουρεύονται οι εξεταστέ ότι ο οδηγό που θα πάρει το δίπλωμα mm -hmm. ξέρει να οδηγεί. Όχι απλά ξέρει να βγάλει τι εξετάσει. Δεν είπα ο... αυτό. Ένα το κρατούμενο εκεί. Δεύτερον, όταν φτάσει στην ηλικία των 70 ετών, πρέπει να καταλάβει ο, ο κάθε εξεταστή αν υπάρχει διάβγεια στο μυαλό του ανθρώπου, αν υπάρχει. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, ο χρόνο αντίθεση αυξάνεται. Έτσι. Δηλαδή, ο συνήθι χρόνο σε εμά είναι περίπου ένα, ένα-ενάμιση δευτερόλεπτο. Σε κίνητα και ελάδια και εμεί φαιά ουσία. Έτσι, έτσι. Όταν φτάσουμε σε αυτό. Ο χρόνο γίνεται δύο. Να. δύο. Δυόμιση δευτερόλεπτα σε αυτέ τι ελικίε. Άρα πρέπει να τον εξετάσουν όχι μόνο Εσύ, οι ιατροί. Σε δυόμιση δευτερόλεπτα εσ... έχει γνωρίσει τον άλλον που είναι μπροστά σου. Yeah. Να σα πω κάτι. Τώρα ο γιατρό νομίζω ότι δεν είναι ο μόνο που θα πρέπει να τον εξετάσει. Έτσι. Αλλά και άλλοι άνθρωποι ειδικοί που να δουν αν ξέρει. Ξε... Α... Όχι, okay. ε, Τεχνική. Να δουν δηλαδή... αν οδηγεί σωστά στον ah, δρόμο. Ah, Άρα είστε υπέρ του ότι τον επανεξετάζονται οι άνθρωποι κάποια στιγμή να επικυρώνονται δεν μπορώ να το κρίνω, διπλώματο. Δεν μπορώ να κρίνω την ηλικία που θα όχι, γίνει αυτό. Όχι, αλλά... γιατί δεν μιλάω για την ηλικία, γι' αυτό το άφησα λίγο και ενώ ε, 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 Κάποια στιγμή γενικότερα ο ιδιοκτήτης διπλώματος να επανεξετάζεται μετά από κάποια χρόνια. Ε, αν, την... θέλουμε, θέλουμε, να μειώσουμε τα ατυχήματα στη χώρα μας, mm -hmm. νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά μαζί να γίνουν σε ένα να πέσουν έχει. σε ένα κουβά και να εξεταστούν έχει. και να γίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σταθμίρη για αυτά τα πολύ σημαντικά που μου έρθες. πολύ και εγώ. Και πολύ ενδιαφέροντα, δηλαδή ελπίζω να βοηθήσουν τους τηλεθεατές <Τι> μας να δουν την οδήγηση με ένα άλλο μάτι. Ε, πολύ νομίζω σημαντικό νομίζω αυτό. Ότι θα πρέπει... Να αφήσουν το κινητό καταρχήν. Επίσης το κινητό έχει κάτι πράγματα που λέγονται ακουστικά. Αν θέλουν να μιλήσουν, να σου τα ακουστικά <συσταί> να μιλήσουν. Και μόνο όταν είναι απαραίτητο. Γιατί, δι... γιατί αν μπορεί και αυτό παρέντονοι. Ο οδηγό τη ΟΑΣΤ. Τη ΟΑΣΤ λέω. Ναι. Καλά λέω στη Θεσσαλονίκη. Mm. Κινητό, τσιγάρο. Είχε κάτι. Τι είχε. Και δεν ξέρω. Σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Να πω και κάτι άλλο ήθελα πριν φύγω. Ότι θα πρέπει νομίζω να γίνει κάποια καμπάνια είτε από το Υπουργείο Μεταφορών είτε από την αστυνομία μέσω εσά που να βγάζουν κάποια διαφημιστικά σποτ και να δείχνουν εν περιλήψη κάποια τροχιά σε ανάλυση. Λέσαι. Όχι μόνο αυτό ναι, που κάνει. Σοκ βάλιο. Σοκ αρέτο για να το. Εμεί πάντω, σαν πραγματογνώμονε, το έχουμε πει αλληλεγγύε φορέ την μπορούμε να βοηθήσουμε σαν ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να καλύψουμε.